κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, έτσι για να μπαίνουμε λίγο στο πνεύμα το λειτουργικό, αλλά εκτός εκκλησίας. Κάθε εκδήλωση... Κάθε εκδήλωση λοιπόν, όπως έλεγα, σκοπό και στόχο έχει να μεταφέρει το κλίμα του Ιερού Ναού στην αίθουσα. Αυτό γίνεται για διαφόρους λόγους. Ο πρώτος όμως και βασικός είναι γιατί πολλά τα οποία ψάλλονται στην Εκκλησία την ώρα που ψάλλονται δεν έχει πιστούς για να τα ακούσουν. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πολλά μαθήματα δυστυχώς έχουν εκπέσει της λειτουργικής πράξεως, δεν ψάλλονται δηλαδή στην Εκκλησία για διαφόρους λόγους και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο βραδινό πριν τα Χριστούγεννα να ψάλλουμε μερικά μαθήματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε στην Εκκλησία και άλλα θα τα ακούσετε. Η βυζαντινή μουσική, η οποία ανάγει την αρχή της στην αρχαία Ελλάδα και γι' αυτό χαρακτηρίζεται ελληνική μουσική, είναι η ακρεφνής μουσική των Ελλήνων. Είναι ένα αυτόνομο μουσικό σύστημα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ευρωπαϊκά μουσικά συστήματα, ούτε να δανειστεί. Αντιθέτως, τα ευρωπαϊκά μουσικά συστήματα, όσο τέλεια και ολοκληρωμένα και αν είναι, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι αρχή τους είναι η αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή η μουσική των Ελλήνων, δηλαδή η εκκλησιαστική μουσική. Εμείς σήμερα θα ψάλλουμε διάφορα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και μαθήματα τα οποία ονομάζονται κλασικά. Και πότε ένα μάθημα στη μουσική εν γέννη, όχι μόνο στην ψαλτική, ονομάζεται κλασικό, όταν αυτό το μάθημα, αυτό το τροπάριο, για να αντιληφθείτε λίγο τι εννοούμε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή όχι να είναι 20-30 ετών, να είναι πολλών ετών, να είναι πολλών αιώνων. Μερικά λοιπόν από τα μαθήματα που θα ψάλλουμε είναι πολλών αιώνων, τριών και τεσσάρων αιώνων. Η βυζαντινή όμως μουσική έχει την αρχή της περίπου στον 10ο αιώνα ως γραπτή επίδοση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε σπαράγματα γραπτά, ντοκουμέντα γραπτά, χειρόγραφα, τα οποία ανάγονται στο 1000 κάτι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι η μουσική αυτή δεν γεννήθηκε το 1000, αλλά προϋπήρχε αιώνες πριν για να έχουμε τον 10ο αιώνα σπαράγματα που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας. Για να μην εκείνο το λόγο μου και για να μην σας κουράσω, απλά ήθελα να δώσω ένα στίγμα του τι σημαίνει βυζαντινή μουσική και να απολαύσετε έτη και έτη αυτό το οποίο σήμερα θα ακούσετε, το οποίο με κόπο και μελέτη ο χορός ψαλτών Χίου, με επιμονή και υπομονή, με πρόβες, με μελέτη, κατάφερε να έχει ένα πολύ καλό επίπεδο και πιστέψτε με, μερικά μαθήματα που θα ακούσετε υπερβαίνουν τις δυνάμεις του χορού και πολλών χωρών. Όμως, αναμετρηθήκαμε με αυτά και θέλω να πιστεύω ότι θα τα αποδώσουμε κατά το μάλλον ή ήδον επαρκώς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Δημήτριο Καλίκα, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοκλήτου Πολιοσχίου, τον παπά μας δηλαδή, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου μας, και τον πατέρα Αργύριο, ο οποίος είναι εφημέριος στον Άγιο Γεώργιο Σηκούς, για την αγάπη τους να είναι σήμερα εδώ, την καλοσύνη τους και την υπομονή τους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον διευθυντή, τη διευθύντρια και τον διευθυντή του Οδείου, τον Γιώργο τον Μισιτζή, ο οποίος Γιώργος είναι πάντοτε φίλος καλός, συμπαραστάτης, αρρωγός σε ό,τι κάνουμε. Ο Γιώργος δεν έχει, ο Μισιτζής δεν έχει ανάγκη να του χαϊδέψει τα αυτιά, αλλά μερικές αλήθειες πρέπει να τις πω έτσι ευγνωμόνως, διότι πάντοτε στηρίζει κάθε καλή προσπάθεια και σε καιρούς χαλικούς και δύσκολους που άνθρωποι ήθελαν να μας απομακρύνουν, εκείνος φρόντισε να κρατηθεί και η συνεργασία μας και η σχέση μας και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντίνο Γανιάρη που ήρθε εδώ ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, είναι ο πρόεδρος, φίλος καλός από τα παλιά, και το χωράκι του Ρωμανού του Μελωδού, τον Βασίλη το Χαμέτη,
ο οποίος είναι πρωτοψάλτης στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδο, στον Καθεδρικό. Και είναι χαρά μας που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί η μουσική είναι κοινή και όλοι εργαζόμαστε για τη μουσική μας. Στο πρώτο μέρος θα ακούσετε από το χώρο ψευτών χίλιου εκκλησιαστικούς ύμνους και στο δεύτερο μέρος θα ακούσετε κάλαντα από όλη την Ελλάδα, από τη χοροδία, την νεοσυσταθήσεω του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Thank you.
Αλήθεια, φαλάω, επαξίωση,
ευλογούμε καστέλα. Και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μεγαλύνουν ψυχή μου την λύτρωσαμένη νημάς εκ της κατάρας. Φόρθου τέρτε φως και Θεού παρουσίας ο Χριστό τερπής λαός ηξιωμένος, μην ποτριάτε της πάλι γενεσίας, ο ζωοποιούν την χάριν δε παρθένε, νε μη σάκραντε προσκυνήσε το κλαίο. Σωθεί
προσφέρουμε ένα μάθημα το οποίο ονομάζεται και επιγράφεται στη λειτουργική γλώσσα ως κοινωνικών. Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε λίγο πριν βγει ο παπάς να μας κοινωνήσει. Γι' αυτό λέγεται κοινωνικών, προετοιμάζει κατάλληλα την ψυχή δια των ερχόμενων Χριστών. Τα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό δυσκολίας και στην ψαλτική τέχνη έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας. Το συγκεκριμένο ανήκει στο Δανίλ Πρωτοψάλτη, είναι εκτενές, δηλαδή είναι μεγάλο μάθημα, μελισματικό ονομάζεται, διότι κυριαρχούν τα φωνήεντα. Ως τώρα ψάλαμε συλλαβικά, δεύτε ανυμνήσομαι. Τώρα θα ακούσετε πολύ ή, πολύ ο. Στην Εκκλησία συνήθως αυτά χαρακτηρίζονται βαρετά και ίσως ένας χριστιανός ο οποίος έρχεται να εκκλησιαστεί ακούγοντάς τα, έχει δίκιο να τα χαρακτηρίζει βαρετά, διότι πολλές φορές η ευθύνη βαραίνει εμάς τους ψάλτες που δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, διαβασμένοι, δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα μικρό χορό, ούτως ώστε αυτά τα μαθήματα να αποδοθούν σε ένα σημείο και σε ένα βαθμό υψηλό και να χαρακτηριστούν καλοφωνίες, όπως τα χαρακτήρισαν οι αιώνες. Είναι μαθήματα ωραία, είναι σπάνια. Αυτό λοιπόν του Δανίλη είναι δύσκολο μάθημα και μπορώ να πω ότι ο χορός κατάφερε να το φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και να το αποδώσει επαρκέστατα. Ακούστε το, αξίζει και νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που ο χορός αποδίδει ένα τέτοιο μάθημα του Δανίλη Πρωτοψάλτου και η αρχή του ανάγεται περίπου στον 17ο-18ο αιώνα. Γύρω στο 1800 κάτι έχει γραφτεί αυτό το μάθημα. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε λοιπόν για ένα μέλος κλασικό αιώνα, το οποίο θα μας μεταφέρει αλλού.
δικαιώματά σου. Κύριε, προσέχα τέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Παράτηνο το ελαιός σου, της γηνός κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Oh.
Baptizomenus ut Kyrie, et istri
το εξής. Εδώ τα παιδιά που βλέπετε, οι κοπέλες και τα αγόρια, είναι από τον Άγιο Γεώργιο το Σικούσι. Είναι μέρη του πολιτιστικού συλλόγου του Αγίου Γεωργίου Σικούσι και είναι βρέφη. Είναι βρέφη. Τι εννοώ βρέφη? Κάνουμε μόνο 2 μήνες πρόβες εκ του μηδενός, 2 μήνες μόνο, για να έτσι παρουσιάσουμε τα κάλατα. Κάναμε και τραγούδια, κάναμε και άλλα πράγματα, αλλά το τελευταίο μήνα αφοσιωθήκαμε στα κάλατα. Οπότε κατέβαλαν μεγάλο κόπο και πολλή προσπάθεια για να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα που θα ακούσετε, το οποίο είναι πολύ καλό. Βέβαια, έχουμε περιθώρια εξέλιξης για να φτάσουμε ακόμα καλύτερα και να ανέβουμε κι άλλο. Όμως, έχουν ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπερτόριο με καλαντισμούς από όλη την Ελλάδα και τα αποδίδουν πολύ ωραία για 2 μήνες που κάνουμε πρόβες και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Πολιτιστικό Συλλόγο Αγίου Γεωργίου Σικούσι, όλα τα παιδιά και την πρόεδρο, την κυρία Ζενιώδη Αλεξάνδρα και βέβαια τον παπά του χωριού, ο οποίος είναι σήμερα εδώ, τον Παργύρης, που και εκείνος μας αγαπάει και μας στηρίζει. Έτσι λοιπόν θα πούμε μερικά κάλυτα από όλη την Ελλάδα και ελπίζω να και πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσουν. Θα ξεκινήσουμε με κάλυτα Πελοποννήσου.
Τώρα θα πούμε κάλαντα Κρήτης. Έχουνε αστεϊσμούς. Θα δείτε οι παρομοιώσεις τους είναι λίγο έτσι φευρή. Λίγο, εάν κάποιος δεν έχει επαφή με τη μουσική, τον ξενίζουν. Και ανθρώπους που έχουν επαφή με τη μουσική τους ξενίζουν. Γενικά η ποδιακή μουσική. Όμως η ποδιακή μουσική είναι μεγάλης αξίας μουσική, ανάγεται σε πολλούς αιώνες πίσω, είναι ελληνικότατη μουσική, διατηρεί τους αρχαίους ρυθμούς, τους οποίους σήμερα μόνο η Βυζαντινή πλέον διατηρεί, και βέβαια η παραδοσιακή, η δημοτική μουσική. Και αν και στην αρχή κάποιος, έτσι μπορώ να πω, τον αποθαρρύνει το αυτί του να ακούσει ποντιακά, όταν αντιληφθεί το μέγεθος και την αξία αυτής της μουσικής, την ερωτεύεται. Έχει δύσκολες λεξούλες, καταφέραμε και τις μάθαμε και προσπαθούμε να τις αποδώσουμε και ποντιακά. Ακούστε το και θα το εκτιμήσετε. Thank you.
Είναι πολύ μελωδικά και γνωστά. Βάλτε μας κρασί.
ακούμε τα βυζαντινά κάλαντα, επειδή είμαστε οι Βυζάντες, να καταλήξουμε με τα πανελλαδικά. Τα βυζαντινά κάλαντα είναι κάλαντα κατά αλφάβητον, έτσι λέγονται. Δηλαδή, η αρχή κάθε στίχου είναι το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου. Α, άναρχος Θεός. Β, βασιλεύς. Είναι παλαιά συνήθεια των Βυζαντινών, τη βυζαντινή σημειολογία κατά αλφάβητον σύνταξη ποιημάτων.
ξαναπεί ότι η Χίος, εκτός από Ναυτομάνα, είναι και νησί καλλιτεχνών. Λοιπόν, και είμαι πολύ τυχερός που μέσα σε αυτό το οδείο έχω μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλους μουσικούς και συνεργάζομαι μαζί τους. Ένας από αυτούς είναι ο Ηρακλής. Είναι ένας εκπληκτικός μουσικός που όλη η μουσική, σαν μουσική, και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε και τις παραξενιές μας και έχουμε και τις ιδιομορφίες μας, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι ένας τεράστιος μουσικός και πολύ πάρα πολύ διαβασμένος. Που πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά που συνεργάζομαι μαζί του. Και συγκινούμε κάθε φορά που με το χορό των ψαρτών, που είναι δικό του δημιούργημα, έρχεται εδώ στο Δίο, γιατί ο Ηρακλής, σας είπα ότι εκτός από το δικό του δημιούργημα που είναι το χορός των ψαρτών και από ό,τι βλέπω τώρα και από το σύλλογο του Άγιου Γιώργη, που μπράβο σας που διαλέξατε τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν σας διάλεξε, το διαλέξατε, αλλά ό,τι και αν είναι, ήταν πάρα πολύ καλή η επιλογή. Ο Ηρακλής είναι και ένας καθηγητής Βυζαντινής, εδώ στο Δίο, αναγνωρισμένος, έτσι. Με πολλούς μαθητές, και μάλιστα εδώ πέρα βλέπω τρεις απόφοιτους. Τρεις, ναι. Τρεις απόφοιτους, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς.